ένα φοβερό τροχαίο. Με μικρά παιδιά, 7 στον αριθμό. 7 ανήλικα παιδιά στο νησί, παιδιά, πήραν 2 αμάξια. Προφανώς, εν αγνία των γονιών τους. Πήγε το ένα προσπεράσει το άλλο, είχε με τοπική. 7 παιδιά, 7 ανήλικα. Λοιπόν, και τραυματιστήκανε. Λοιπόν, έχουμε εδώ, βλέπουμε τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη, ορθοπαιδικό, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Άνδρου. Είναι και ο πρώην δήμαρχος. Γεια σας, κύριε Σουσούδη, πώς είστε? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Να είστε καλά, επίσης. Πριν μια εβδομάδα, τέτοια μέρα, ξημερώματα Κυριακής, δυστυχώς ζήσαμε ένα πρωτόγνωρο γεγονός στο νησί, ένα πρωτοφανές γεγονός από ένα σφοδρό τροχαίο, ναι, όπου διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας 7 νεαρά. Βλέπουμε και τα παιδιά. Πλάνα σου, μιλάτε με τα πλάνα, κατεστραμμένα αυτοκίνητα. Πω, λαμαρίνες βλέπουμε. Τι πλάνα αυτά, λαμαρίνες. Πώς γλιτώσαν από εκεί μέσα? Ακριβώς, είχανε Θεό. Από 13 χρονών μέχρι 23-25, αν θυμάμαι καλά, τα παιδιά, αυτά τα 7 παιδιά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Κάποια σε μια κατάσταση, ας το πούμε, όχι πολύ σοβαρή, αλλά 3 από αυτά σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Και, και τα 2 παιδιά σε μια δυνητικά κρίσιμη κατάσταση. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα παιδιά αυτά να σταθεροποιηθούν αιμοδυναμικά. Ήρθε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με το ελικόπτερο, ο επιγοντολόγος μαζί με το ιατρικό team του ΕΚΑΒ, οι οποίοι βοήθησαν καταλυτικά στη μεταφορά αυτών των παιδιών που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνώθηκαν με τη βοήθεια όλων μας στο κέντρο υγείας. Και έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει καμία άσχημη εξέλιξη. Είναι όλα τα παιδιά εν ζωή. Γιατί θα μπορούσε, κύριε Σουσούδη, να υπάρχει αυτή η άσχημη κατάληξη, διότι όταν είναι με τοπική σύγκρουση, ήταν 2 αυτοκίνητα μέσα στο βράδυ. Τι κάνανε δηλαδή αυτά, ρε παιδί μου? Τι ξέρετε, εκεί στο νησί τα ξέρετε? Τι κάνανε? Βουτήξαν τα αμάξια των γονιών και κάνανε βόλτες, γκόντρες? Τι κάνανε δηλαδή? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, έχω ακούσει πολλά. Επειδή δεν γνωρίζω ακόμα ποια είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Ναι. Αυτά είναι αρμοδιότητα κάποιων άλλων. Πάντως οδηγούσαν ανήλικα παιδιά, οδηγούσαν, έτσι? Έτσι ακούστηκε. Στο ένα αυτοκίνητο. Έτσι ακούστηκε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω. Εντάξει, ναι, ναι. Να σας πω τώρα, και είναι διασωληνωμένα σε εσάς ή τα έχουν πάρει στην Αθήνα? Όχι. Το ίδιο πρωινό διακομίστηκαν στην Αθήνα με ελικόπτερα. Με ελικόπτερο, έτσι. Και λέω ελικόπτερα γιατί ήρθαν 3 ελικόπτερα. Τι λες τώρα? Ένα από τη Σύρο και 2 από την Αθήνα. Πω. Του ΕΚΑΒ. Πείτε μου τώρα, λέτε ότι έχουν ξεφύγει από τον κίνδυνο, αλλά 3 είναι ακόμα στην εντατική? Όχι. Λοιπόν, 3 παιδιά μπήκαν στην εντατική, 2 ήταν διασωληνωμένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ένα κορίτσι μόνο ακόμα είναι διασωληνωμένο, το οποίο έχει κάνει και αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις σε κάποια άλλα σημεία του σώματός της, εκτός από το κεφάλι, το οποίο έχει αυτή την εγκεφαλική κάκωση, τη βαριά, ας το πούμε. Έχει κάνει στο θώρακά της, έχει κάνει στη γνάθο της. Nice. Αυτό μάλιστα έγινε προχθές. Και όλα δείχνουν όμως ότι η κοπέλα αυτή έχει σταθεροποιηθεί. Και μακάρι να παραμείνει έτσι και να βγει γρήγορα. Τι λες, ρε παιδάκι μου? Ο 13χρονος που ήταν διασωληνωμένος και εκείνος, πάει πάρα πολύ καλά το παιδί. Ο άλλος, ο οποίος δεν είχε διασωληνωθεί, έχει χειρουργηθεί, θα ξαναχειρουργηθεί για το χέρι του. Γιατί όλοι νόμιζαν ότι μπορούσε και να χάσει και το χέρι το παιδί, αλλά τελικά δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όλα πάνε καλά, ελπίζω. Μέσα στην ατυχία αυτή, μέσα στην σαχλαμάρα αυτή τώρα. Και να γίνει μάθημα αυτό, διότι δεν παίρνουμε τα αυτοκίνητα. Αν είμαστε ανήλικα, δεν πηγαίνουμε. Ο καλοκαίρι ξεκαλοκαίρι πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, παιδί μου, εκεί τώρα. Εντάξει, ήταν σε κανένα επικίνδυνο δρόμο, κύριε Σουσούδη, ας πούμε, εκεί που έγινε, λέει, το δυστύχημα, ας πούμε? Κοιτάξτε, σε πάρα πολλά σημεία το οδικό δίκτυο είναι αρκετά στενό. Ναι. Δηλαδή, 2 αυτοκίνητα χωράνε ίσα-ίσα. Μάλιστα. Μεταβίας. Οπότε σε κάποια σημεία τέτοια και ειδικά πριν από στροφές, και θέλω να το πω αυτό τώρα, συγγνώμη, μου δίνεται η ευκαιρία, πριν από στροφές καλό είναι πέρα της ταχύτητας να μην προσπερνάμε. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ορατότητα, δεν πρέπει να προσπερνάμε. Μα τι λέτε τώρα? Και αυτό το έζησα εγώ προσωπικά, συγγνώμη θα το πω τώρα, εχθές, όπου είχα πρόσφατο το γεγονός και με προσπέρασε ένα γιο ταχύ μεγάλου κυβισμού επάνω σε στροφή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έτσι έρχονταν κάποιος από απέναντι, έπαιξε ρουλέτα αν από τη στροφή αυτή θα βγει αυτοκίνητο ή όχι. Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι μπορεί να τρέχουν.
Κάποιοι μπορεί, ξέρω και εγώ, να οδηγούν. Να σέβονται τους άλλους όμως. Αυτοί δεν κάνουν μόνο κακό στον εαυτό τους, κάνουν κακό και στους άλλους. Έτσι, όχι να προσπερνάμε σε σημεία τα οποία δεν έχουμε ορατότητα. Συγγνώμη για αυτό που είπα παραπάνω από αυτό. Όχι, όχι, μια χαρά. Ναι. Καλά το είπατε, γιατρέ μου, καλά το είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι ήρεμο καλοκαίρι. Γιατί στα νησιά έρχονται όλοι, πίνουνε, καβαλάνε μηχανάκια, γουρούνε σε αυτοκίνητα και χαιρετίσματα. Και μετά καταλήγουν όλοι στους σουσούδες. Εκεί. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.